Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η αναζήτηση του 20χρονου τουρίστα που αγνοούταν στην Κεφαλονιά καθώς εντοπίστηκε νεκρός νωρίς το πρωί. Το λιμενικό είχε ξεκινήσει έρευνες στις οποίες συμμετείχαν ένα πλωτό σκάφος του σώματος, 4 ιδιωτικά σκάφη και ένας ιδιώτης δίτης. Το πρωί σηκώθηκε και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Παράλληλα γίνονταν έρευνες και αποξηράς από άνδρες του λιμενικού σώματος. Τελικά ένας ιδιώτης δίτης εντόπισε το άψυχο σώμα του 20χρονου στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Σάμις ανατολικά της Κεφαλονιάς. Μια τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ που βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στο νησί της Κεφαλονιάς με τον 20χρονο Νοτιοαφρικανό να εντοπίζεται νεκρός σήμερα το πρωί μέσα στη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας του Πάλιουρα. Στο λιμανάκι της Σάμις στήθηκε μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στην οποία συνέδραμε από αέρους και ένα ελικόπτερο προκειμένου να εντοπιστεί ο νεαρός ναυτικός. Μετά από 17 ώρες ερευνών, ένας ιδιώτης δίτης εντόπισε νεκρό μέσα στη θάλασσα τον 20χρονο στην περιοχή ανοιχτά της θέσης Πάλιουρα. Ισορρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού και σύμφωνα με πληροφορίες δεν φέρει σημάδια από χτυπήματα. Όλα δείχνουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό, ωστόσο απαντήσεις στο μυστήριο αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στην οποία θα υποβληθεί ισορρός από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας. Ο 20χρονος Μπέντζαμιν εργαζόταν σε καταμαράν, το οποίο έκανε κρουαζιέρες στο Ιόνιο και χθες το απόγευμα έδεσε ανοιχτά της μικρής παραλίας για μια βουτιά. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 5ης, ο Μπέντζαμιν βούτυξε, αλλά δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος του καταμαράν να στείλει σήμα στο λιμενικό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σάμις, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος δεν είναι επικίνδυνο, καθώς τα νερά είναι ρηχά, ενώ χθες οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Το παιδί δούλευε σε ένα καταμαράν. Από την Νότια Αφρική είχε έρθει, αλλά η μάνα του είναι Ελληνίδα. Χθες το απόγευμα, γύρω στις 6, ενημερώθηκε το λιμενικό ότι είχε πέσει για μπάνιο και δεν επέστρεψε στο σκάφος. Το σημείο είναι ένας ήρεμος όρμος και χθες ο καιρός ήταν πολύ καλός. Είναι ένας χωματόδρομος που καταλήγει στην παραλία και πάνε σκάφη ανοιχτά στα 20 μέτρα και κάνουν βουτιά εκεί. Είναι ρηχά νερά, δεν έχει κάτι παράξενο εκεί η θάλασσα. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για τις έρευνες, αλλά τον βρήκε ένας δίτης κοντά εκεί που έκανε μπάνιο. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι πρόκειται για πνιγμό, δεν έχει σημάδια χτυπήματα ισορρός. Το λιμενικό πάντως κάνει προανάκριση για το τι συνέβη, ανέφερε ο δήμαρχος Σάμις. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του 20χρονου Μπέντζαμιν από την Νότια Αφρική έκανε έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να συνδράμουν οι πολίτες στην αναζήτηση για τον εντοπισμό του γιού της. Να περάσουμε στο αστυνομικό μας δελτίο από την ευρύτερη περιοχή. Την ενοχή του 84χρονου κατηγορούμενου για τη στιγερή δολοφονία του 52χρονου από την Αγία Τριάδα Αρχαίας Ολυμπίας τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας. Το δικαστήριο με απόφαση που ελήφθη ομόφωνα έκρινε ότι ηλικιωμένος που ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του σκότωσε έχοντας πρόθεση και βρισκόμενο σε ήρμη ψυχική κατάσταση τον κατηγορούμενο και πατέρα 4 παιδιών, αναγνωρίζοντάς το ωστόσο 2 ελαφρυντικά και πιο συγκεκριμένα του σύνομου βίου και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Ο 84χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθερξης 11 ετών και 3 μηνών για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ενώ στην έκτηση της ποινής δεν χορηγήθηκε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Μια πρωτοφανή και ευνίδια καταδρομική επίθεση αναστάτωσε την πόλη της Αμφιλοχίας τη νύχτα της 5ης 11 Ιουλίου. Η επίθεση, η οποία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία της πόλης, έσπηρε τον πανικό στους κατοίκους και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και δημόσια περιουσία. Η σκηνή ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν ομάδα περίπου 10 νεαρών ατόμων, οπλισμένων με σιδερόβεργες, αυτοσχέδια ρόπαλα και σιδερογροθιές, εισέβαλε στην κεντρική πλατεία. Χωρίς κανένα προειδοποιητικό σημάδι, επιτιθέμενοι άρχισαν να χτυπούν όποιον βρουν μπροστά τους, προκαλώντας χάος και πανικό. Η βία αυτή πράξη δεν άργησε να προκαλέσει και αντιδράσεις από τους ντόπιους, οι οποίοι αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσης συγκεντρώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την ομάδα των επιτιθέμενων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν άγριες συμπλοκές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν τραυματισμοί τόσο από την πλευρά των επιτιθέμενων, όσο και από την πλευρά των ντόπιων. Η αστυνομία της Αμφιλοχίας επενεύει άμεσα στο συμβάν, 2 νεαροί προσήχθησαν και κρατούνται για ανάκριση, ενώ η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά από τις αρχές. Εξετάζεται δε κάθε πιθανό κίνητρο πίσω από την επίθεση, προσπαθώντας να κατανοήσουν αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση πίσω από αυτό.
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά από την απολογία του 59χρονος που κατηγορείται ότι έριξε τη σύντροφό του από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στο κάτω Σαμικό, προκαλώντας της βαρύ τραυματισμό. Μετά την πολύ ωραία απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηλίας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που αντιμετώπισε ο φερόμενος ως δράστης διαμορφώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία, καθώς αναμενόταν να προσθεθούν στη δικογραφία οι ιατρικές εξετάσεις της παθούσας. Η κατηγορία τελικά αναβαθμίστηκε και ο 59χρονος απολογήθηκε για την κακουργηματική πράξη της ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης βάσει της ποινικής δίωξης που του ασκήθηκε. Η νομική υπεράσπιση του 59χρονου στάθηκε στο γεγονός ότι η γυναίκα κατέθεσε πως ζαλίστηκε και έπεσε από τον μπαλκόνι και ότι από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υπευλήθηκε δεν διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίησης αλλά κακώσεις στο κεφάλι που προκλήθηκαν από την πτώση της. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της 57χρονης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Σε κατάσταση ακραίας θερμικής καταπώνησης βρίσκεται ο ανθρώπινος οργανισμός εξαιτίας των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα από την αρχή της εβδομάδας. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες και στην Ετωλοκαρνανία και στην Ηλία, με την κατάσταση να αναμένεται να επιδεινωθεί από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αφού οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα μαραθώνιο υψηλών θερμοκρασιών. Το ακραίο καιρικό μείγμα έχει σημάνει συναγερμό σε όλα τα επίπεδα και για κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Νέο κύμα καύσωνα ήρθε για να μείνει στη χώρα, φέρνοντας έντονη επιβάρυνση στους πολίτες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες, με τους ειδικούς μάλιστα να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην υγεία λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχουμε μπει σε ένα μαραθώνιο υψηλών θερμοκρασιών. Ο Ιούλιος με μικρά διαλύματα, με ένα μικρό διάλειμμα θα έλεγα βασικά τις πρώτες ημέρες του, έχει πάρει για τα καλά τη σκητάλη από τον Ιούνιο. Έναν Ιούνιο ο οποίος ήταν ο πιο θερμός εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην περιοχή από όπου υπάρχουν καταγραφές. Ο Ιούλιος μπήκε με τις προηγούμενες ημέρες με ένα εξίσου θερμό κύμα. Χθες είχαμε τα πρώτα σαραντάρια του μήνα. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για επιμονή της πολύ ζέστης για αρκετές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια πολύ μικρή υποχώρηση και από τη Δευτέρα το θερμόμετρο θα φτάσει και πάλι στα ύψη. Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάτι σαν ένα θετικό στοιχείο ότι θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα στραφούν μάλλον οι άνεμοι μέσα στο Σαββατοκύριακο σε βορειοδυτικούς, κάτι το οποίο θα δώσει μια ελαφρώς καλύτερη αίσθηση, δηλαδή το ελαφρύ καλύτερη είναι ότι 35 με 36 βαθμούς παρακάτω. Για να μπούμε πάλι στην ερχόμενη εβδομάδα σε ένα νέο σερί από ημέρες με μελτέμι, μέχρι τουλάχιστον θα έλεγα και τα μέσα, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή της ερχόμενης εβδομάδας, με συνθήκες πάλι εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες, τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τη φύση γενικότερα. Η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια δημιουργούν και τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιών, με την πολιτική προστασία να χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Αρκετά επικίνδυνες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι συνοδεύουν αυτή τη ζέστη, τα λεγόμενα έτσι, μελτέμια τα οποία θερμαίνουν τη Δυτική Ελλάδα, κατερχόμενα ως σειρά και θερμά από την οροσειρά της Πίνδου. Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να επικρατεί και για τρίτο 24ωρο, με εξαιρετικά δύσκολες τις πυρομετρολογικές συνθήκες. Και εξαιρετικά επικίνδυνη την τάξη της εξάπλωσης των πυρκαγιών. Βαριές ποινές και κυρώσεις θα επιβληθούν στους ιδιοκτήτες υποειδών που δεν προστατεύουν τα ζώα τους. Αυτό διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση Υπουργείο και Κτηνιατρική, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί και οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται το γράμμα του νόμου. Με κόκκινη κάρτα και αυστηρές κυρώσεις θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι βασανίζουν τα υποποειδή τις ημέρες του καύσωνα, τα οποία προστατεύονται με σχετική νομοθεσία. Το ζήτημα της προστασίας των ζώων έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό κακοποίησης ενός αλόγου στην περιοχή του Κατακόλου, με την κτηνιατρική υπηρεσία να καλεί τους πάντες να συνετιστούν με την νομοθεσία. Σχετικά με το υποειδή εργασίας που υπάρχουν στο Κατάκολο λόγω της τουριστικής περιόδου,
και λόγω μιας καταγγελίας που δέχτηκε η υπηρεσία, κατευθείαν προέβη σε έλεγχο να διαπιστώσει τις συνθήκες διαβίωσης και ευζωίας του ζώου. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και θέλουμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει συνεχής έλεγχος και επιτήρηση. Τις ημέρες κατά τις οποίες διαμορφώνονται θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμοί Κελσίου υποσκιά, τα υποποειδή εργασίας δεν θα εργάζονται σε ώρες υψηλού θερμικού φορτίου και ιδιαίτερα κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, λέει η κτηνιατρική, σημειώνοντας προς όλους τους τόνους ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται. Σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πρέπει να αποφεύγουν την εργασία των υποειδών όλο το 24ωρο. Για όλα τα είδη των ζώων θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι τους ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο σε σκιά ή σε στέγαστρα και να τους παρέχεται άφθονο νερό. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο και τις κτηνιατρικές είναι σαφείς και οι παραβάτες θα τιμωρούνται. Για κοροϊδία και εμπεγμό, κάνει λόγο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αγροτών με αφορμή τον επανυπολογισμό των επιδοτήσεων και την πληρωμή αυτών. Τα ποσά που μπήκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πενιχρά και όπως λένε οι παραγωγοί, αυτή η κατάσταση συνιστά αυτοκτονία του μικρού και μεσαίου αγρότη της ελληνικής υπαίθρου. Την έκρηξη του αγροτικού κόσμου προκάλεσαν οι καταβολές των χρηματικών ποσών επανυπολογισμού των επιδοτήσεων με τις μεγάλες προσδοκίες να σβήνουν με κοφαντικό τρόπο. Είναι ένας επανυπολογισμός των επιδοτήσεων, των οικολογικών σχημάτων όπως τα έχουν βαφτίσει, τέλος πάντων που είναι κάτι 2 ευρώ, κάτι 3 ευρώ, κάτι 3,30, 2,90. Μιλάμε για τόσο σημαντικά ποσά. Πολύ σημαντικά ποσά. Έχει βουήξει το διαδίκτυο όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν τις εκλογές και μετά ότι εκατομμύρια στους αγρότες, ποιοι θα πάρουν χρήματα από το ATM κλπ. Βούηξε ο τόπος. 150 εκατομμύρια, 180 εκατομμύρια. Τελικά τι είναι? Επανυπολογισμός. Είναι κάποια από τα οποία έπρεπε να τα έχουν δώσει σε κάποιους και τα δίνουν τώρα. Είναι όλα αυτά μαζί μέσα. Είναι κάποια σε συνδεδεσμένες κάτι υψηλά και τελικά ήταν φούμαρα. Πήγε ο κόσμος να πάρει κάτι και βρέθηκε με 3,30. Στην καλύτερη να πάρει 40 ευρώ, 30, 35. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης που παίζει όλο το προηγούμενο διάστημα με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους αγρότες αλλά και με τον υπόλοιπο λαό. 2, 4, 5, 10 και στην καλύτερη 30 ευρώ ήταν τα ποσά που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς, παρά το κλίμα που καλλιεργήθηκε ότι οι ενισχύσεις θα κινηθούν σε άλλο επίπεδο. Απλά είναι ξεκάθαρο ότι το πετσόκομα που έγινε στις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό είχαμε βγει και στο δρόμο φέτος και σε όλη την Ευρώπη, ήταν η ΚΑΠ, η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Αυτό ακριβώς είναι. Πετσόκομα στις επιδοτήσεις και προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι με επικοινωνιακά παιχνίδια, τρίκ, πώς να τα πούμε, λέγοντας ότι θα πέσουν χρήμα, ζεστό χρήμα. Διαβάζει ο κόσμος ότι οι αγρότες πήραν χρήμα, πήραν εκατομμύρια, αλλά ας έρθουν να δουν τα 2 ευρώ και τα 3 ευρώ που πήρε ο κόσμος. Είναι η πραγματικότητα, η ομή είναι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, που θα πετσοκόψει τις επιδοτήσεις, που θα σιγά σιγά θα τις τελειώσουν και είναι ένα εργαλείο ούτως ώστε να πετάξουν τους αγρότες, τους μικρούς και τους μεσαίους από την παραγωγή και να μαζευτεί η γη και η παραγωγή σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο αγροτικός κόσμος έχει βάλει ρότα για τα βράχια, λέει αφοπλιστικά ο πρόεδρος της ΟΑΣΥΑ, αποδίδοντας την κατρακύλα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική που ως στόχο έχει την εξόντωση των μικρών και μεσαίων αγροτών. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ατώλα Καρνανίας και τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας Μίλτου Ζαμπάρα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα κατακλυσμός και υπερκορεσμός ΑΠΕ στην Ατώλα Καρνανία. Ο βουλευτής ανέλησε την έλλειψη χωροταξικού και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που δημιουργεί ένα άναρχο τοπίο στην κατασκευή ΑΠΕ στη χώρα μας. Συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ατώλα Καρνανίας και τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μίλτου Ζαμπάρα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα κατακλυσμός και υπερκορεσμός ΑΠΕ στην Ατώλα Καρνανία.
Ο βουλευτής ανέλησε την έλλειψη χωροταξικού και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που δημιουργεί ένα άναρχο τοπίο στην κατασκευή ΑΠΕ στη χώρα μας. Στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, πέρα από τα ήδη εγκατεστημένα έργα, επρόκειτο να εγκατασταθούν 11 επιπλέον έργα, δημιουργώντας έναν υπερκορεσμό σε μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλους και πρωτογενούς δραστηριότητας. Ήδη υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις και καταγγελίες από 46 τοπικά συμβούλια και συλλόγους για σημαντικές περιβαλλοντικές παραλήψεις και για κατάτμιση των έργων για να αποφευχθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μιλάμε για κορεσμό, μιλάμε για υπερκορεσμό ΑΠΕ σε έναν νομό, στο νομό Ετωλοκαρνανίας, και μάλιστα το επόμενο διάστημα, με βάση τους σχεδιασμούς, με βάση όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, θα έχουμε κατακλυσμό των ΑΠΕ, δηλαδή θα έχουμε πολλές περισσότερες ΑΠΕ στο νομό και ειδικά σε μια περιοχή μεταξύ των δύο όμορων νομών, Ετωλοκαρνανίας και Βρετανίας, όπου εκεί πραγματικά θα δημιουργηθεί ένα βιομηχανικό πάρκο ΑΠΕ με συνέπειες πολύ άσχημες, καταστροφικές θα έλεγα, και για το περιβάλλον, αλλά και για τους πολίτες της περιοχής. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για ΑΠΕ είναι σημαντική και δεν πρέπει να την παραβλέπουμε, σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση χτυπάει την πόρτα μας και ούτε αυτό θα πρέπει να το παραβλέπουμε, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση, κυρία Βήτα, η λύση να είναι αυτή, το μοντέλο να είναι αυτό. Σε έναν νομό, όπως είναι ο νομός της Ετωλοακαρνανίας, να έχουμε υπερκορεσμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με έναν σχεδιασμό που κατά την άποψή μου δεν βοηθάει ούτε το οικοσύστημα, ούτε τον πολίτη. Δεν μιλάμε δηλαδή για μικρά αποκεντρωμένα σχήματα ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, της περιφέρειας, ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα των ΔΕΙΑΤΟΝ, το ΕΒ που είναι υπερχρεωμένοι και δεν μπορούν σήμερα οι αγρότες να ποτίσουν τα χωράφια τους. Ακριβώς, γιατί. Ή τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, ανασπίτι κτλ. Χωρίς δηλαδή να παραβλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τα σύγχρονα ζητήματα και της κλιματικής κρίσης και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, δεν μπορεί να είναι η λύση όμως φαραωνικά έργα, φαραωνικά μοντέλα, κατακλυσμός στον ΑΠΕ, υπερκορισμός στον ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή, κυρία Βήτα, που σήμερα η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ στη χώρα μας, ένα μεγάλο μέρος χύνεται στη θάλασσα. Ένα μεγάλο μέρος χάνεται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χώρος αποθήκευσης για να διοχετευτεί αυτή η ενέργεια μετέπειτα στις ώρες που δεν παράγουν αυτές οι ΑΠΕ ενέργεια. Οι καταναλωτές, οι πολίτες δεν έχουν κερδίσει κάτι, γιατί συνεχώς επικαλούνται το φθηνό ρεύμα που θα έχουν, αλλά οι εταιρείες δεν παρέχουν φθηνό ρεύμα στους πολίτες. Και δεν νομίζω ότι θα ευνοηθούν, θα ωφεληθούν σε καμία περίπτωση οι πολίτες στο τέλος της ημέρας από αυτόν τον κατακλυσμό των ΑΠΕ, αυτόν τον υπερκορεσμό των ΑΠΕ στο νομό Ετωλοακαρνανίας. Νομίζω ότι ένα πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να πούμε στους πολίτες και να το εξηγήσουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές μας είναι ότι ο σχεδιασμός, εμείς αυτό λέμε, ότι ο σχεδιασμός για τις ΑΠΕ είναι εντελώς λάθος. Mm-hmm. Καταρχάς, κυρία Βήτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Να ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να βάλουμε, εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε. Εκεί είναι περιοχή Natura, εκεί καταλάβατε. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και κατά την άποψή μου επίτηδες δεν υπάρχει. Για να μπορεί να υπάρχει αυτή η άναρχη κατάσταση. Γιατί αν υπήρχε ειδικό χωροταξικό, δεν θα υπήρχε αυτή η άναρχη κατάσταση. Σοφέστατα. Καθυστερούν να βγάλουν το ειδικό χωροταξικό, έτσι ώστε να γεμίσουμε έναν άναρχο τρόπο τα βουνά μας και τις λίμνες μας με ΑΠΕ και μετά θα σας, να σας πούνε να το ειδικό χωροταξικό. Τι να το κάνουμε όμως αν βγει μετά από κάποια χρόνια το ειδικό χωροταξικό, όταν θα έχουν γεμίσει τα πάντα με ΑΠΕ. Ανεβάζει ταχύτητα η Πατρών Πύργου με τις εργασίες κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου να προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Όπως θα δείτε και στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, το πιο προχωρημένο τμήμα είναι αυτό της Ηλίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του έτους.
Ακόμα ένα ορόσημο επετεύθυνε για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μια και η πρόεδρο στα εργοτάξια του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργο τη Ολυμπία Οδού, σύμφωνα και με τι πληροφορίε του υποδομέ.com, ξεπέρασε το 40% και αγγίζει πλέον το 42%. Προημερών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δέσμευσε το ποσό των 27,56 εκατομμυρίων ευρώ και σε δεύτερη απόφαση πιστοποιήθηκε η τέταρτη καταβολή τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου. Πλέον το έργο κινείται με στόχο το καλοκαίρι να ξεπεράσει το 55%. Δηλαδή, σε διάστημα περίπου 6 μηνών να έχει υλοποιηθεί ένα ποσοστό 25%, καθώς στις αρχές του έτους η πρόοδος είχε φτάσει στο 30%. Η κατασκευαστική πρόοδος στο Πάτρα Πύργος έχει πάρει την ανιούσα και πλέον ο μεγάλος στόχος είναι στο τέλος του έτους η πρόοδος να πιάσει το 80 με 85% και όπως έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να δοθεί από φέτος το πρώτο τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου. Ο δρόμος Πάτρα Πύργος κινείται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Εκτιμούμε ότι θα είναι έτοιμο πάνω από το 50% του συνολικού έργου, γιατί είναι τρεις εταιρείες, τρία διαφορετικά έργα, θα έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 50% του έργου μέχρι το καλοκαίρι φέτος, πάνω από το 80% μέχρι το τέλος του έτους και θα παραδοθεί όλος ο δρόμος 75 χιλιόμετρα. Πιο προχωρημένο είναι το τμήμα Γαστούνι Πύργος που κατασκευάζει τέρνα, που φτάνει το 60% από 45% στις αρχές του έτους. Στο τμήμα αυτό έχουν προχωρήσει ασφαλτοστρώσεις στο 50% του τμήματος, δηλαδή στα 10 από τα 20 χιλιόμετρα. Και εδώ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Στο τμήμα που έχει αναλάβει Άκτορ Καρέικα, Γαστούνι η πρόοδος έχει αγγίξει το 28% από το 20 που ήταν στις αρχές του έτους και αναμένεται το επόμενο διάστημα να φορτσάρει. Σε αυτό το τμήμα προχωρούν οι προετοιμασίες για να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι πρώτες ασφαλτοστρώσεις σε μήκους περίπου 3 με 4 χιλιόμετρων. Στο τμήμα της Άβαξ Μιντιλόγλη, Καρέικα η πρόοδος καρφάλωσε στο 37% από το 27% στις αρχές του έτους. Εδώ τρέχουν τα έργα σε βάθμο που υπάρχει αισιοδοξία πως θα πιαστεί το 50% στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο. Αναφορικά με τις ασφαλτοστρώσεις, αυτές πραγματοποιούνται σε μήκος 4 με 5 χιλιόμετρα και θα επεκταθούν ακόμα περισσότερο μέχρι και το καλοκαίρι. Πανζουρλισμός επικράτησε στην ΑΦΠΑΚΤΟ για το ευρωπαϊκό μεγαλείο του Ολυμπιακού με την υποδοχή των τροπαίων του Conference League και του Youth League να τυχαίνουν απίστευτης αποθέωσης με φωτογραφίες βεγγαλικά μέχρι και μηχανοκίνητη πορεία στο κεντρικό σημείο της παραλίας στην Ψανή. Όμως δεν έκλεψαν μονάχα αυτά την παράσταση. Ως συνήθως, οι κάρτες μελών και φιλάθλων έγιναν ανάρπαστες για ακόμα μια φορά. Στα κιόσκια που είχε τοποθετήσει ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη και αρκετός κόσμος κατάφερε να εξασφαλίσει τις μαγικές κάρτες, που φέτος είναι και συλλεκτικές λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού, Conference League και Youth League, συνεχίζουν να γυρίζουν την Ελλάδα και οι σκηνές που εκτελήχθηκαν στην ΑΦΠΑΚΤΟ δεν έχουν προηγούμενο. Από τις στιγμές που η κλισέ φράση «Η εικόνα μιλά από μόνη της» αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν κατά χιλιάδες στην παραλία της Ψανής στην ΑΦΠΑΚΤΟ με σκοπό να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με τα σπουδαία ευρωπαϊκά τρόπαια που κατέκτησε η ομάδα τους. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία συνόδευσε τα τρόπαια του Conference League και του Youth League μέχρι το σημείο που αυτά τοποθετήθηκαν στην παραλία της Ψανής. Εκεί ο κόσμος συνέρευσε και βγάλε φωτογραφίες με τις δύο κούπες, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.
Είμαστε πολύ περήφανοι. Είμαστε πολύ περήφανοι όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά περισσότερο ακόμα για τους μικρούς. Είναι σαν να ζούμε τη μέρα του τελικού πάλι. Μια παιδί, άμα δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Τη χαρά που νιώθουμε. Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ, το ανεπάνε εγώ, να σου τραγουδώ. Όταν έπεσε το φως, πολλά βεγγαλικά και καπνογόνα έκαναν την εμφάνισή τους, δημιουργώντας ένα υπέροχο κλίμα στο λιμάνι. Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε φορά, αρκετός κόσμος πέρασε από το κιόσκι που στην όρεση τέχνης Ολυμπιακός για να πάρουν και την κάρτα φιλάθλου για τη σεζόν 2024-2025 και να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιηθεί στο Εφπάλιο στις 14 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Πευκακίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο δωρικό χορευτικό όμιλο Εφπαλίου και θα συμμετέχουν πολλά χορευτικά τμήματα από διάφορες περιοχές. Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν χοροί από όλη την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι με όλους τους παρευρισκόμενους. Το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιηθεί στο Εφπάλιο στις 14 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Πευκακίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δωρικό χορευτικό όμιλο Εφπαλίου και θα συμμετέχουν πολλά χορευτικά τμήματα από διάφορες περιοχές. Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν χοροί από όλη την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει γλέντι με όλους τους παρευρισκόμενους. Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται μουσικά από την ορχήστρα του Νίκου Μουτσέλου. Θα συμμετέχουν ο δωρικός χορευτικός όμιλος με δύο τμήματα, το παιδικό και τον ενηλίκων, ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Πατρών, το χορευτικό τμήμα Ιεράς Πόλος Μεσολογγίου Άγιος Σημεών, το χορευτικό πολιτιστικό κέντρο Φαλάνης και πατριωτικό σύνδεσμος Καλαριτών Υπήνουος. Θα είναι χωρί από όλη την Ελλάδα. Θα καλύψουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλά τα χορευτικά αυτά και αξιόλογα. Καθώς επίσης και η ορχήστρα θα είναι καθαρά παραδοσιακή. Είναι η ορχήστρα του Μούτσελο του Νίκου, οι οποίοι όσοι ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό του ξέρουν πολύ καλά. Ναι. Είναι χοροδιδάσκαλος, καθηγητής μουσικής. Με εμφανίσεις στο Αλάτι της Γης στην τηλεόραση, πιστεύω θα περάσουν όλοι καλά. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς και είμαστε σχεδόν σίγουροι, γιατί βλέπουμε ότι θα προσφέρετε έτσι και εδέσματα. Θα είναι μια... Τα εδέσματα θα προσφερθούν στους χορευτές, τα χορευτικά θα είναι γύρω στους 200 χορευτές αυτοί που θα έρθουν εδώ. Μάλιστα. Οι οποίοι θα φροντίσουμε να περάσουν καλά, θα τους έχουμε φιλοξενία πάρα πολύ καλή και οι οποίοι βέβαια θα είναι και οι πρεσβευτές της τουριστικής προβολής εδώ πέρα όταν πάνε στον τόπο τους. Ναι. Θα πούν τα καλά λόγια που πρέπει να πούν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.